Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τα τμήματά του λυγίζουν υπό τη σοβαρή πίεση της ελλιπούς χρηματοδότησης. Οι επιπτώσεις από τις δραματικές περικοπές αντικατοπτρίζονται πλέον σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του τοπικού ακαδημαϊκού ιδρύματος, κατάσταση που οδηγεί τη Σύγκλιτο να αναστείλει τις εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου την 5η 18 του μηνός από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3. Το ψήφισμα, στο οποίο κατέληξε ομόφωνα η Σύγκλιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της Παρασκευής, αποτυπώνει με μελανά χρώματα τις συνέπειες που ακολούθησαν το κλείσιμο της τρόφιγγας χρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Στο ψήφισμα τονίζεται ακόμη ότι το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου εργάζεται συχνά σε συνθήκες υπεράνθρωπου φόρτου εργασίας για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και κοινωνικού του έργου, ενώ οι μισθολογικές του αποδοχές είναι πλέον αναντίστοιχες με το έργο αυτό. Η Σύγκλιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκτιμά ότι η συστηματική ολιγορία της πολιτείας να τηρήσει τις συνταγματικές της δεσμεύσεις για επαρκή χρηματοδότηση αναιρεί την εκφρασμένη θέση του Υπουργείου Παιδείας για τη διασφάλιση της ποιότητας της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δείχνει σοβαρή αμέλεια έναντι των φοιτητών και των γονέων τους, καθώς η κάλυψη βασικών εκπαιδευτικών αναγκών θα προκαλέσει σοβαρές ακαδημαϊκές επιπτώσεις στα τμήματα, αλλά και τεράστια οικονομική επιβάρυνση στις οικογένειες των φοιτητών που θα καθυστερήσουν να αποφοιτήσουν.